Di pisumas che voitis emas, che o Kyrios tu apandise, ane simbolis na pistevi, sola in evinetase, chi non fu pistevi, etsi o pateres me vathia sinestis in sadnamias tu, che thermoteri pisti afise na paracadi ton Kyrion, na ton voitisi che na cani to thavma, che to thavma egine, i pisti nikise. Το παιδί θεραπεύτηκε και παληθεύτηκε αμέσως ο εντυπωσιακός και παντοδύναμος λόγος του Κυρίου που έβγαλε τον πατέρα του από το τραγικό αδιέξοδο. Η δύνασε πιστεύσε, πάντα δυνατά το πιστεύοντι. Ένας λόγος μας δίνει την αφορμή να αναλογιστούμε τι μπορεί να κατορθώσει η ακατανίκητη δύναμη της πίστεως. Πάντα δυνατά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι δυνατά σε εκείνον που πιστεύει. Δεν είναι σχήμα λόγου, ούτε έκφραση υπερβολής. Είναι λόγος του Κυρίου αυθεντικός και αξιόπιστος και επαληθεύτηκε άπειρες φορές σε γεγονότα που γνωρίζουμε είτε από την Αγία Γραφή, είτε από την ιστορία της Εκκλησίας μας, είτε από την προσωπική μας πείρα. Αναρρύθμιτα είναι τα περιστατικά που αποδεικνύουν ότι είναι μεγάλα τα της πίστεως κατορθώματα. Η πίστη στον παντοδύναμο Θεό επιτελεί θαύματα πέρα από κάθε ανθρώπινη λογική. Λύνει δύσκολα προβλήματα, θεραπεύει ανίατες ασθένειες, χρόνιες παθήσεις, ανασταίνει ακόμη και νεκρούς. Πόσοι γονείς όπως ο πατέρας του σημερινού Ευαγγελίου κατέφυγαν στον Κύριον και βρήκαν λύσεις στο δράμα των παιδιών τους. Είχαν νέα για την κόρη της, ο αξιωματούχος της βασιλικής αυλής για τον γιο του, ο αρχισυνάγωγος Ιάιρος για την ετοιμοθάνατη δική του κόρη. Πόσοι ασθενείς, λεπροί, τυφλοί, κουφοί, και άλλοι βρήκαν τη θεραπεία τους, αφού προσευχήθηκαν με πίστη στον Κύριον. Όμως η πίστη στον Κύριον Ιησού ενεργεί θαύματα, όχι μόνο στο σώμα, αλλά και στην ψυχή του ανθρώπου. Ελευθερώνει τον άνθρωπο τα πάθη και την κυριαρχία του διαβόλου και οδηγεί στη μετάνοια. Πόσοι γονείς προσεύχονται με πίστη για να επιστρέψουν τα παιδιά τους στο δρόμο του Θεού και πόσα τέτοια θαύματα μετανοίας και επιστροφής πραγματοποιούνται με τη χάρη του Θεού. Ποιος μπορεί να ξεχάσει τις γεμάτες πίστη προσευχές της Αγίας Μόνικας για τον άσο τον Υιό της. 17 χρόνια έκλαιγε και προσευχόταν και τελικά αξιώθηκε να δει το μεγάλο θαύμα. Ο παραστρατημένος γιος της μετανόησε και έγινε ο μεγάλος ποιμένας και δάσκαλος της Εκκλησίας, ο Άγιος Αυγουστίνος ο Θαυματουργός. Η δύναμη της πίστεως λάμπει ακόμη μέσα από το πυρωμένο καμίνι των πειρασμών και των θλίψεων, της δοκιμασίας και του πόνου. Και τότε το θαύμα της πίστεως μοιάζει με αυτό που έζησαν οι Άγιοι Τρισπέδες, όπως εκείνοι δροσίζονταν μέσα στο καμίνι και τις φλόγες και δοξολογούσαν τον Άγιον Θεό. Έτσι και κάθε άνθρωπος με τη δύναμη της πίστεως μπορεί και αντιμετωπίζει με γενναιότητα κάθε δοκιμασία. Ας το υπογραμμίσουμε αυτό όσο εντυπωσιακό και αν είναι να βλέπει έναν παράλυτο να σηκώνεται και να περπατά. Δεν είναι λιγότερο θαυμαστό να αντικρίζει ένας άνθρωπος καθυλωμένος επί σειρά ετών στον απειρικό καροτσάκι.
όχι μόνο να υπομένει με πίστη δοκιμασία της ασθενείας του, αλλά και να δοξάζει τον Θεό για αυτόν. Τέλος, η πίστη είναι αυτή που στεφανώνει τους μάρτυρες, τους οσίους και τους ασκητές με το στεφάνι της νύχης, στην υπερχριστού άθληση και άσκηση, στο μαρτύριο και στην οσιακή ζωή τους. Είναι η ίδια η πίστη που ενισχύει κάθε χριστιανό στο πνευματικό του αγώνα, διότι ποιος θα αναλάβει να βαθύσει το δύσκολο μονοπάτι της αρετής χωρίς την πίστη στην αιώνια ζωή, στην επαγγελία της ουρανίου βασιλείας. Ποιος θα ακολουθούσε τη στενή και τη θυμμένη οδόν του Κυρίου, αν δεν πίστευε ακράδαντα ότι η οδός αυτή θα τον οδηγήσει με ασφάλεια κοντά στον αγαπημένο νηπίο της ψυχής του. Με τη δύναμη αυτή της πίστεως αγωνιζόμαστε εν Χριστώ και ελπίζουμε στο θαύμα, στο να γίνει δηλαδή το θέλημα του Θεού και στη δική μας ζωή. Ζούμε σε μια εποχή που τη χαρακτηρίζει η ολιγοπιστία ή ακόμα και η παντελής έλλειψη της πίστεως. Ο σύγχρονος άνθρωπος νομίζει ότι όλα μπορεί να τα κατορθώσει με τη λογική της δυνάμεως του. Έρχεται όμως η ώρα και βρίσκεται αντιμέτωπος και ανυπέρβλητος δυσκολίες και αξεπέραστα προβλήματα. Τότε τα χάνει και τότε ο Κύριος Ιησούς στέκεται και διακρατικά ερωτά. Δύνασε, πιστεύσε. Εσύ μπορείς να πιστεύεις, αν πεις το ναι, τότε μη φοβάσαι. Όλα είναι δυνατά, όλα τα εμπόδια μπορούν να τα ξεπεράσουν και το κυριότερο η δυνατή σου πίστη θα γεμίσει την ψυχή σου με ανυπότητη χαρά και ειρήνη, με την ασφάλεια που παρέχει σταθερή πεποίθηση ότι η ζωή σου δεν είναι μετέωρη, βρίσκεται στα χέρια του Θεού. Με τα φόβου Θεού.